Κεφάλαιο 24. Πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας. Ανάγκη μεγάλη είναι να κυβερνά κάποιος όπως πρέπει τη γλώσσα του και να τη χαλιναγωγεί. Γιατί κάθε ένας κλείνει πολύ στο να την αφήνει να τρέχει και να ομιλεί για εκείνα που δίνουν ευχαρίστηση στις αισθήσεις μας. Η πολυλογία τις περισσότερες φορές προέρχεται από την υπερηφάνεια, από την οποία φανταζόμενοι εμείς πως γνωρίζουμε πολλά και ικανοποιώντας τη γνώμη μας, πιεζόμαστε με πολλές επαναλήψεις των λόγων μας, να τυπώσουμε τη γνώμη μας αυτή στις καρδιές των άλλων, για να τους κάνουμε τον δάσκαλο, σαν να έχουν ανάγκη να μάθουν από μας. Και μάλιστα, την ίδια υπερηφάνεια δείχνουμε όταν τους διδάσκουμε χωρίς αυτοί να μας ρωτήσουν πρώτα. Τα κακά που γεννιούνται από την πολυλογία δεν είναι δυνατό να τα περιγράψουμε με λίγα λόγια. Η πολυλογία είναι μητέρα της ακιδείας, υπόθεσης άγνοιας και ανοησίας, πόρτα της καταλαλιάς, υπηρέτης των ψεμάτων και ψυχρότητα της ευλαβούς θερμότητας. Τα πολλά λόγια δυναμώνουν τα πάθη και από αυτά κινείται μετά από αυτά η γλώσσα με περισσότερη ευκολία στην αδιάκριτη συζήτηση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος, θέλοντας να φανερώσει πόσο δύσκολο είναι το να μην αμαρτάνει κάποιος τα λόγια που λέει, είτε ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό των τελείων ανδρών. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, ικανός να χαλιναγωγήσει όλο του τον εαυτό. Γιατί αφού η γλώσσα αρχίσει μια φορά να μιλάει, τρέχει σαν να χαλίνω το άλογο και δεν μιλάει μόνο τα καλά και αυτά που πρέπει, αλλά και τα κακά. Γι' αυτό και ονομάζεται αυτή από τον ίδιο τον Απόστολο μεστή από κακό, γεμάτη από δηλητήριο θανατηφόρο. Όπως σύμφωνα και ο Σολομώντας είπε ότι από την πολυλογία δεν θα αποφύγεις την αμαρτία. Εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία. Και για να μιλήσουμε γενικά, όποιος μιλάει πολύ δείχνει ότι είναι ανόητος. Ο άφρον πληθύνει λόγους. Μην ανοίξεις μεγάλες συνομιλίες με εκείνον που σε ακούει με κακή όρεξη, για να μην τον αηδιάσεις και τον κάνεις να σε συγχαθεί όπως γράφτηκε. Ο πλεονάζων λόγων βδελιχθήσεται. Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα, γιατί και τα δυο είναι πολύ μισητά και δίνουν υποψία ότι είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Μη μιλάς ποτέ για τον εαυτό σου και για τις υποθέσεις σου ή για τους συγγενείς σου, παρά όταν είναι ανάγκη και όσο μπορείς περισσότερο, με συντομία και ολιγολογία. Και αν σου φανεί πως άλλοι μιλούν για τον εαυτό τους παραπάνω, εσύ πίεσε τον εαυτό σου να μην τους μιμηθείς. Αν υποτεθεί ότι και τα λόγια τους να φαίνονται ταπεινά και τον ίδιον κατηγορητικά. Για δε τον πλησίον σου και για όσα ανάγονται σε αυτό, μίλα όσο λιγότερο μπορείς, όταν και εκεί που είναι ανάγκη για το καλό του. Για τον Θεό, να μιλάς με όλη σου την όρεξη και μάλιστα για την αγάπη και την αγαθότητά του, αλλά με φόβο σκεπτόμενος ότι μπορείς να κάνεις λάθος ακόμη και σε αυτό. Οπότε καλύτερα αγάπα να προσέχεις όταν άλλοι μιλούν σχετικά με αυτά, φυλάττοντας τους λόγους τους στα εσωτερικά της καρδιάς σου. Για τα άλλα που μιλάνε, μόνο ο ήχος της φωνής ας ενοχλεί την ακοή σου, αλλά ο νου σου ας στέκεται ανυψωμένος στο Θεό. Αλλά και όταν ακόμη είναι ανάγκη να ακούσεις εκείνον που μιλάει για να καταλάβεις και να του απαντήσεις, και τότε μην παραλείψεις ανάμεσα να υψώσεις κάποιο με το λογισμό στον ουρανό που κατοικεί ο Θεός σου. Και σκέψου το ύψος του και πως αυτός βλέπει πάντα την μηδαμινότητά σου. Εξέταζε καλά εκείνα που έρχονται στην καρδιά σου για να πεις, πριν να περάσουν στη γλώσσα, και θα βρεις πολλά που είναι καλύτερα να μην βγουν από το στόμα σου. Αλλά ακόμη γνώριζε ότι και από εκείνα που σκέφτεσαι ότι είναι καλά να πεις, είναι πολύ καλύτερο να τα θάψεις στη σιωπή.
και θα το γνωρίσεις αφού περάσει εκείνη η συνομιλία. Η σιωπή είναι μια μεγάλη ενδυνάμωση στο αοράτου πολέμου και μια σίγουρη ελπίδα της νίκης. Η σιωπή είναι πολύ αγαπημένη από εκείνον που δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, αλλά ελπίζει στο Θεό. Είναι φύλακας της ιεράς προσευχής και θαυμαστή βοήθεια στην εκγύμναση των αρετών. Και ακόμη είναι σημείο φρονημάδας, γιατί αν και άλλος δεν μιλάει, το κάνει γιατί δεν έχει λόγο να πει. Εστί σιωπών, ούγαρε έχει απόκριση. Και άλλος, διότι φυλάτει τον κατάλληλο καιρό για να μιλήσει. Και εστί σιωπών, ειδός καιρών. Και άλλος, για άλλες αιτίες. Γενικά όμως και ολοκληρωτικά, όποιος δεν μιλάει, δείχνει πως είναι φρόνιμος και σοφός. Εστί σιωπών και αυτός φρόνιμος. Ένας σιωπαίνει και αποδεικνύεται σοφός. Για να συνηθίσεις να σιωπάς, σκέψου πολλές φορές τις ζημιές και τους κινδύνους της πολυλογίας και τα μεγάλα καλά της σιωπής και αυτούς τους τρεις τρόπους που είπα στα προηγούμενα τρία κεφάλαια, δηλαδή το να ανεβαίνει κάποιος από τα αισθητά στη θεωρία του Θεού, στη θεωρία του σαρκοθέντος λόγου και στο στολισμό των ηθών. Μπορούν να μεταχειρίζονται εκείνοι που έχουν γνώση, διάκριση και δύναμη στο λογισμό, για να διορθώνουν τις αισθήσεις τους με αυτούς. Όσοι όμως δεν έχουν αυτή τη γνώση και τη δύναμη, αυτοί με άλλον τρόπο μπορούν να διορθώνουν τις αισθήσεις τους, δηλαδή με όλη τους τη δύναμη να απέχουν από όλα εκείνα τα αισθητά που μπορούν να βλάπτουν την ψυχή τους. Και λοιπόν, εσύ αδελφέ μου, πρώτον, μεν, πρέπει να φυλάτεις με μεγάλη προσοχή τους κακούς και γρήγορους κλέφτες που έχεις, δηλαδή τα μάτια σου, και να μην τα αφήνεις να τεντώνονται και να βλέπουν με περιέργεια τα πρόσωπα των γυναικών, τόσο τα όμορφα όσο και τα άσχημα ή τα πρόσωπα των ανδρών και μάλιστα των νέων και αγένειων ή να βλέπουν την ξεγύμνωση όχι μόνο των ξένων σωμάτων, αλλά και αυτού του ιδίου του σώματος. Γιατί από αυτήν την περιέργεια και το εμπαθή κοίταγμα, η καρδιά συλλαμβάνει την ειδονή και την επιθυμία της πορνείας και της παιδεραστίας. Καθώς είπε ο Κύριος, όποιος βλέπει γυναίκα με επιθυμία πονηρή, έχει κιόλας μέσα του διαπράξει την μοιχεία με αυτήν. Και κάποιος σοφός είπε, «Εκ του οράν τίκτεται το εράν». Γι' αυτό και ο Σολομώντας παραγγέλνει, «Να μην πιαστούμε από τα μάτια μας, μήτε να νικηθούμε από επιθυμία ωραιότητας, ιέ, μη σε νικήσει κάλους επιθυμία». Μήτε αγρευθείς σεις οφθαλμής. Εκτός από αυτά φυλάξου, να μην βλέπεις περίεργα τα όμορφα φαγητά και ποτά, ενθυμούμενος την πρώτη μητέρα του γένους μας, Εύα, η οποία, για να δει τον απαγορευμένο καρπό του εμποδισμένου ξύλου στον παράδεισο, τον επιθύμησε, τον πήρε, τον έφαγε και έτσι πέθανε. Ούτε να βλέπεις με ευχαρίστηση τα όμορφα ρούχα ή τον χρυσό και το αργύριο ή τις λαμπρές δόξεις του κόσμου. Για να μην περάσει από τα μάτια σου μέσα στην ψυχή σου το πάθος της φιλοδοξίας και φιλαργυρίας. Απόστρεψαν γάρφησή τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Και για να μιλήσω γενικά, φυλάξου να μην βλέπεις χορούς, παιχνίδια, τραπέζια, ξεφαντώματα, μαλώματα, παλέσματα, τρεχάματα και όλα τα άλλα άτακτα και άσεμνα πράγματα που αγαπά ο ηλίθιος κόσμος και έχει απαγορευμένο ο νόμος του Θεού. Αλλά απόφευγε και κλείσε τα μάτια σου από αυτά για να μην γεμίσεις την καρδιά και την φαντασία σου από άσχημες εικόνες και πάθη και ξεσηκώσεις ταραχή και νέο πόλεμο εναντίον σου, αφήνοντας τον αγώνα που έχεις να αγωνίζεσαι εναντίον των παλαιών σου παθών. Αγάπα όμως να βλέπεις τις εκκλησίες, τις αγίες εικόνες, τα ιερά βιβλία, τα κημητήρια, τους τάφους και όσα άλλα είναι σεμνά και άγια, των οποίων η θεωρία σε ωφελεί. Πρώτον, πρέπει να προφυλάτεις τα αυτιά σου. Πρώτα για να μην ακούς τα αισχρά και ερωτικά λόγια,
τα τραγούδια και τα μουσικά όργανα από τα οποία γλυκαίνεται η ψυχή σου και η καρδιά σου ανάβει από τη σαρκική επιθυμία, γιατί είναι γραμμένο. Απομάκρυνε από μένα τα επωνίδιστα λόγια. Κατά δεύτερο λόγο, για να μην ακούς τα αστεία και τα γελοτοπιά λόγια, τα οποία μάλιστα είναι φαντασιώσεις και τα κάθε είδους και διάφορα του κόσμου ψέματα, νοστιμευόμενος και γλυκαινόμενος από αυτά. Επειδή δεν είναι σωστό στο χριστιανό να ακούει με ευχαρίστηση αυτά, αλλά εκείνων των διεφθαρμένων ανθρώπων σχετικά με τους οποίους είπε ο Παύλος ότι θα κλείσουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Τρίτο, για να μην ακούς με ευχαρίστηση τις κατακρίσεις και πολυλογίες που οι άλλοι κάνουν εναντίον του πλησίον, αλλά ή να τους εμποδίζεις, αν μπορείς, ή να μην κάθεσαι να τις ακούς. Επειδή ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί άξιους αφορισμού τόσο εκείνους που πολυλογούν, όσο και εκείνους που στέκονται και ακούν τις συκοφαντίες. Αν βρεθεί κάποιος να καταλαλεί άλλον ή να αν ακούει να καταλαλούν και δεν τους επιτιμά, μαζί με αυτόν να αφορίζεται. Τέταρτο, φυλάξου να μην γλυκαίνεσαι και ακούς τα περιτά και μάταια λόγια και τις φλιαρίες τις οποίες καταπιάνεται ο περισσότερος κόσμος. Γιατί είναι γραμμένο, δεν θα ακούσεις λόγο μάταιο. Και ο Σολομώντας είπε, μάταιο λόγο κάντον μακριά μου. Και ο Κύριος είπε, για κάθε μάταιο λόγο που θα πούν οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν την ημέρα της κρίσεως. Και για να πούμε σύντομα, φυλάξου να μην ακούς όλα εκείνα τα λόγια και ακούσματα που μπορούν να βλάψουν την ψυχή σου. Αυτά κυρίως είναι οι κολακίες των κολάκων και οι έπαινοι σχετικά για τους οποίους είπε ο Ισαΐας, «Λαός μου, αυτοί που σας καλοτυχίζουν, σας κοροϊδεύουν». Αγάπησε δε να ακούς τα θεία λόγια, τις ιερές μελωδίες και ψαλμωδίες και όλα όσα είναι σεμνά, άγια, σοφά και ψυχοφελή. Και μάλιστα αγάπα να ακούς τις ατιμίες και τις βρισκές που σου κάνουν οι άλλοι. Πέμπτον, φύλαξε την όσφρησή σου από τα μυρωδικά, τους μόσχους και άλλα ευωδιαστά αρώματα, τα οποία δεν πρέπει ούτε πάνω σου να τα βάζεις, να τα αλήφεις, ούτε με υπερβολή να μυρίζεσαι. Επειδή αυτά όλα είναι χαρακτηριστικό των ασέμνων γυναικών και όχι των φρονίμων ανδρών και κοιμίζουν τη γενναιότητα της ψυχής και την σπρώχνουν σε πορνικά πάθη και επιθυμίες και κάνουν να έρχονται σε αυτούς που θα μεταχειρίζονται οι προφητικές εκείνες κατάρες που λένε και αντί της ευχάρισης ευωδίας θα υπάρχει μούκλα και αλίμονου σε όσους αλήφονται με τα καλύτερα αρώματα. Έκτον, φύλαξε την γεύση και την κοιλιά σου για να μην υπουδουλώνεται σε παχυντικά και ευχάριστα και πολύ ποικίλα φαγητά και νόστιμα και ευώδη ποτά. Γιατί τα τρυφερά αυτά τραπέζια πριν να τα αποκτήσεις θα σε κάνουν να πέσεις σε κλεψιές, ψέματα, κολακίες και άλλα χίλια υπηρετικά πάθη και κακά. Αφού όμως τα αποκτήσεις θα σε γκρεμίσουν στους λάκους των σαρκικών ειδονών και εκτινόμορφων επιθυμιών, όσες πραγματοποιούνται κάτω από την κοιλιά και θα φέρουν εναντίον σου τις προφητικές εκείνες κατάρες του αμός. Αλίμονο εσείς που τρώτε τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμένα μοσχαράκια από τα κοπάδια. Έβδομο, πρέπει να φυλάγεσαι να μην πιάνεις με το χέρι όχι μόνο ξένο σώμα γυναίκας, άνδρα ή γέροντα, το ίδιο και νεότερου, αλλά ούτε το δικό σου σώμα και μάλιστα τα απόκρυφα σημεία σου, χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Γιατί όσο άκομψη είναι αυτή η αίσθηση σαφής, τόσο αισθητική και ζωντανή είναι και παρακινεί τα πάθη της σάρκας και γκρεμίζει τον άνθρωπο ως αυτή την πράξη της αμαρτίας. Και όλες μεν οι άλλες αισθήσεις υπηρετούν την αφή και κατά κάποιο τρόπο από μακριά εργάζονται την αμαρτία. Αλλά όταν κάποιος φτάσει στην αφή, δηλαδή φτάνει και πιάνει, δύσκολα πια μπορεί να κρατηθεί και να μην διαπράξει την αμαρτία. Στην αίσθηση της αφής αναφέρεται και ο στολισμός της κεφαλής και του σώματος και των ποδιών. Οπότε φυλάξου να μην στολίζεις το σώμα σου με μαλακά και διάφορα και λαμπρά
ρούχα ή με πολυέξοδα καλύματα της κεφαλής ή με πολύτιμα παπούτσια, γιατί αυτά αρμόζουν στις γυναίκες και στους άνδρες, δεν ταιριάζουν, αλλά μόνο να φοράς σεμνά και ταπεινά και όσα είναι αναγκαία και χρειάζονται στο κρύο του χειμώνα και στον καύσωνα του καλοκαιριού για τη συντήρηση του σώματος. Για να μην ακούσεις κι εσύ εκείνο που άκουσε ο πλούσιος που ντύθηκε τη βασιλική και μεταξωτή ενδυμασία, δηλαδή το «απέλαβε στα αγαθά σου εν τη ζωή σου και έλθει πάνω σου η κατάρα που λέγει ο Εζεκιήλ. Θα βγάλουν τους μανδύες τους και θα πετάξουν από πάνω τους τα χρυσοκέντητα ρούχα τους». Στην αφή αναφέρονται ακόμη και οι άλλες ανέσεις του σώματος, όπως είναι το φτιάξιμο των μαλλιών και το συχνό πλύσιμο των γενιών, τα λαμπρά και πολύτιμα σπίτια, τα πολυέξοδα και μαλακά στρώματα και καθίσματα. Από αυτά όλα αναφυλάγεσαι, ως βλαβερά τη συνέσεώ σου και υπεύθυνα της πορνείας και των σαρκικών παθών. Για να μην κληρονομήσεις το ουέ του αμός που λέγει «αλίμονο σε εσάς που ξαπλώνετε σε ανάκλυντρα στολισμένα με ελεφαντόδοντο». Αυτά που σου είπα ως τώρα είναι η γη, την οποία κατεδικάστηκε να τρώει το νοητό φίδι ο διάβολος. Αυτά είναι η ύλη και η τροφή, με την οποία τρέφονται όλα τα πάθη της σάρκας. Και λοιπόν, εάν εσύ δεν τα καταφρονήσεις ως δήθεν μικρά, αλλά πολεμήσεις γενναία και δεν τα αφήσεις να μπουν μέσα από τις αισθήσεις στην ψυχή και την καρδιά σου, σε πληροφορώ ότι αλήθεια εύκολα θα εξαφανίσεις με την ατροφία τον διάβολο και τα πάθη και σε λίγο καιρό θα φανείς νικητής άριστο σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο. Γιατί είναι γραμμένο στον Ιώβ ότι ο μυρμυγκολέοντας, δηλαδή ο διάβολος, εξαφανίστηκε και χάθηκε μη έχοντας να φάει τροφή. Μυρμυγκολέον, όλετο, παρά το μη έχειν βοράν.